την είδηση θανάτου έκανε γνωστή με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γιος του, Σπύρος Γιαναράς. Ο Χρήστος Γιαναράς ήταν καθηγητής φιλοσοφίας και συγγραφέας. Σπούδασε θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Βόνης και του Παρισιού. Διετέλεσε διδάκτορ φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, ήταν επίτιμος διδάκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης. Διετέλεσε διευθυντής του περιοδικού Σύνορο που εξέδωσε 12 τεύχη από το 1964 ως το 1967. Υπήρξε τακτικός καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών της Αθήνας, αρχικά στο τότε ενιαίο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών και μετά στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Δίδαξε φιλοσοφική ορολογία και μέθοδο, πολιτική φιλοσοφία και πολιτιστική διπλωματία. Επίσης, δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια Παρισιού, Γενέβης, Λοζάνης και Κρήτης. Επέδειξε πλούσιο συγγραφικό έργο με θεματολογία που σχετίζεται με την έρευνα των διαφορών ανάμεσα στην ελληνική και στην δυτικοευρωπαϊκή φιλοσοφία και ορθόδοξη χριστιανική παράδοση. Το βιβλίο του, «Η Ελευθερία του Ήθους», θεωρείται ότι όρισε τον πυρήνα αυτού που αργότερα ονομάστηκε Νεοορθοδοξία. Πολλά από τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε 10 τουλάχιστον ευρωπαϊκές γλώσσες. Ο Χρήστος Γιαναράς ήταν εκλεγμένο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων, καθώς επίσης και της Διεθνούς Ακαδημίας Ανθρωπιστικών Επιστημών. Hey!